Η εξασφάλιση σύνταξης είναι ανάγκη, δεν είναι παιχνίδι. Δεν θα δεχτούμε να αγωνιούμε μια ζωή για το αν θα πάρουμε σύνταξη και πόσο θα πάρουμε τελικά και αν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε τελικά με τη σύνταξη αυτή και να ψαχνόμαστε στα γεράματά μας να βρούμε πώς θα τα φέρουμε βόλτα. Η σύγχρονη και πραγματοποιήσιμη ανάγκη είναι εξασφαλισμένη σύνταξη για όλους με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Οι ασφαλιστικές μας εισφορές δεν είναι κεφάλαια προς επένδυση. Τους λέμε ξεκάθαρα, κάτω τα ξερά σας από τις εισφορές μας. Από την άλλη, έχουμε και την υποτιθέμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που μας προκαλεί θυμό και γέλιο ταυτόχρονα, προσπαθώντας να το παίξει υπερασπιστής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. Ελέος, τόσα χρόνια κυβέρνηση τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό? Να σας θυμίσουμε. Έριξε και αυτό στη μαχαιριά του με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το δικό του έργο συνεχίζει η κυβέρνηση του Συνοδού. Δεν ξεχνάμε. Έχουμε όμως και την πληγή του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που πριν λίγες μέρες έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ αθλειότητας ως ΓΕΣΕΕ. Τη στιγμή που η χώρα καίγεται, η πανδημία φουντώνει και τα εργατικά δικαιώματα δέχονται απανωτά πλήγματα, η σκασίλα της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ είναι να μην πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Κάτι που θα ήταν σφάλμα κατά τα λεγόμενα του Προέδρου της, με τη φτηνή δικαιολογία πως θα αυξηθούν τάχα τα κρούσματα αν γίνει η συγκέντρωση. Θαυμάστε η υπευθυνότητα. Αυτό βρήκα να πούν μόνο. Το ότι η πανδημία φούντωνε μέσα στο καλοκαίρι, το ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, για παράδειγμα, σε λίγες μέρες από σήμερα, ή για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα οποία στριμωχνόμαστε, δεν τους πειράζει. Εκεί δεν μεταδίδεται ο ιός. Μόνο στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων μεταδίδεται και ειδικά το ταξικό συνδικάτο για κάποιο περίεργο λόγο. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας μνημόσυνα, μάχες εντυπώσεων και τα συλλαλητήριά μας βόλτες. Τίποτα δεν βρήκαν να πούν για τα πραγματικά προβλήματα του λαού που ξεχυλίζει από αγανάκτηση με όλα όσα συμβαίνουν. Η ΓΕΣΕΕ επιμένει στο δικό της αγώνα. Πώς θα γίνουν πιο μάχημοι πυροσβέστες των αγωνιστικών διαθέσεων. Τους κάνουμε και αυτούς στην άκρη με τη μαζικοποίηση των ταξικών συνδικάτων. Ο μόνος τρόπος να μπει εμπόδιο στο νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, αλλά και στην εφαρμογή κάθε αντεργατικού νόμου γενικότερα, είναι η απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος. Κάθε εργαζόμενος να γίνει ένας στρατιώτης στη μάχη ενάντια στο στρατόπεδο των εργοδοτών και των παρατρεχάμενών τους. Στοχεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο. Ποιος θέλει να βάλει χέρι στις ασφαλιστικές μας εισφορές? Ποιος μας θέλει να δουλεύουμε δεκάωρα Κυριακές με μισθούς του ελαίους, χωρίς δυνατότητα απεργιακής απάντησης? Ποιος θεωρεί κόστος τα μέτρα προστασίας από την πανδημία στους χώρους δουλειάς? Για χάρη πιανού θυσιάζονται ανάγκες όπως η προστασία της δημόσιας υγείας ή και του περιβάλλοντος τώρα με τις πυρκαγιές? Ποιος απολύει εκδικητικά, ποιος σηκώνει κεφάλι στους χώρους δουλειάς? Τα αφεντικά, η εργοδοσία με τις πλάτες κυβέρνησης και εργατοπατέρων. Όλοι εμείς, μισθωτοί του κάθε κλάδου, ΕΒΕ, μικρομεσαίοι αγρότες, που έχουμε αειδιάσει με τη συνεχή ασφυξία που μας προκαλεί κάθε μέρα η πραγματικότητα, ένα μόνο μπορούμε να κάνουμε. Να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Μαζικοποιούμε τα ταξικά σωματεία, συντονίζουμε τη δράση μας. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Κάθε λαϊκό πρόβλημα, μεγάλο και μικρό, να γίνει υπόθεση του καθένα από εμάς, συλλογικά, μέσω των αγωνιστικών φορέων μας. Σε όλα όσα μας καίνε, μπορούμε το επόμενο διάστημα να δώσουμε αποστομωτική απάντηση. Να φανεί η συντριπτική καταδίκη του λαού στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, στη διαχείριση της πανδημίας, στη λογική της ατομικής ευθύνης, στην απουσία των αναγκαίων μέσων πυροπροστασίας, στον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Στις 11 Σεπτέμβρη, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, παίρνουμε όλοι μέρος στη συγκέντρωση των συνδικάτων στην πλατεία Χανθ στις 6 το απόγευμα. Εργοδοσία, κυβέρνηση και εργοδοτικός συνδικαλισμός να πάρουν το μήνυμα. Εδώ υπάρχουν ταξικά συνδικάτα. Ούτε η προπαγάνδα τους θα περάσει, ούτε οι αντεργατικοί νόμοι τους θα εφαρμοστούν. Όσα διεκδικούμε θα τα κατακτήσουμε, ο κόσμος τους να χαλάσει. Στη μάχη αυτή δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε το όπλο μας, την αλληλεγγύη, για να μείνουν όλοι όρθιοι και δυνατοί και να μην λείπει κανείς από τη μάχη. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους πυρόπληκτους των φετινών πυρκαγιών, παίρνοντας μέρος στη συναυλία αλληλεγγύης σήμερα στο Λευκό Πύργο, αμέσως μετά το συλλαλητήριο. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους εργαζόμενους κληθούν να αντιμετωπίσουν την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη για την κατάργηση του 8ωρου. Μαζί τους στη μάχη. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Βόρειας Ελλάδας, που απολύθηκε επειδή ήταν πρωτοστάτης στη διεκδίκηση μέτρων προστασίας στον χώρο δουλειάς του. Δείχνουμε αλληλεγγύη σε όποιον κινδυνεύσει να χάσει τη δουλειά του, ειδικά μέλη δουσίου σωματείων που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και πλέον στοχοποιούνται με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ο λαός θα σώσει τον λαό.